Κλίμα ανησυχίας επικρατεί στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας για τις αυθαίρετες και παράνομες μετακινήσεις από την οργανική τους θέση, όπως σημειώνει και σε δηλώσεις ο πρόεδρος των δασκάλων Δημήτρης Παπαποστόλου. Μία ακόμη αναστάτωση στους εκπαιδευτικούς προκαλούν η διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας και η πλειοψηφία του ΠΙΣΠΕ Λάρισας με τις αυθαίρετες και παράνομες μετακινήσεις εκπαιδευτικών. Για πρώτη φορά στην ιστορία της τοπικής εκπαίδευσης αμφισβητείται η οργανική θέση. Μετακινείται εκπαιδευτικός από την οργανική θέση και στη θέση του τοποθετείται υπεράριθμος εκπαιδευτικός. Παράλληλα, η διοίκηση της εκπαίδευσης συνεχίζει να κρατάει στον αέρα δεκάδες δασκάλους τη στιγμή που υπάρχουν υπερπληθή τμήματα με 25, 26 και 28 μαθητές, όπως το 16ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, όπως στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης, καθώς και στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης Λάρισας. Παράλληλα, συνεχίζει να λειτουργεί το ΠΙΣΠΕ Λάρισας, το μοναδικό ΠΙΣΠΕ στις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τηλεδιάσκεψη από την περίοδο της πανδημίας, τη στιγμή που δεν συντρέχουν οι υγειονομικοί λόγοι. Καλούμε τη διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας και την πλειοψηφία του ΠΙΣΠΕ να σεβαστούν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, να συνεδριάσουν άμεσα και να προχωρήσουν σε ανάκληση της παράνομης και αυθαίρετης τοποθέτησης εκπαιδευτικού. Όπως δηλώνει η Διοίκηση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η πλειοψηφία του ΠΙΣΠΕ Λάρισας αρνούνται την επιστροφή του εκπαιδευτικού το μήνα Αύγουστο στην οργανική του θέση και στη θέση του τοποθετούν υπεράριθμο εκπαιδευτικό. Πραγματικά είναι κάτι το πρωτόγνωρο που συνέβη. Η εκπαιδευτικός επέστρεφε τον Αύγουστο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Το λάθος, η αιμονή της διοίκησης και της πλειοψηφίας του ΠΙΣΠΕ μόνο προβλήματα δημιουργεί και δεν είναι δυστυχώς το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία τρία χρόνια στην τοπική εκπαίδευση. Είναι κάτι το παράλογο, το παράνομο και πρέπει άμεσα να γίνει ανάκληση γιατί θα ανοίξει τους ασκούς του Ιόλου. Τέλος, καλούν τη Διοίκηση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την πλειοψηφία του ΠΙΣΠΕ Λάρισας να σεβαστούν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και να ανακαλέσουν την αυθαίρετη και παράνομη απόφαση μετακίνησης εκπαιδευτικού από την οργανική του θέση.